Είδαμε τι εικόνε στο ρεπορτάζ. Εξαιτία των αυξημένων μεταναστευτικών ροών, η Ρόδο φτάνει σε σημείο ασφυξία. Πάμε στην μήνα Καραμίτρου. Γιατί η μήνα μπροστά σε αυτή την κατάσταση, η αστυνομία παίρνει παραπάνω μέτρα ασφαλεία να αντιμετωπιστεί η κατάσταση με του εκατοντάδε παράτυπου μετανάστε στο νησί. Και αποφασίζει η Κατεχάκη απόψε Ματίνα να στείλει 40 αστυνομικού ενίσχυση στην αστυνομική διεύθυνση τη Ρόδου. Ήδη αυτή τη στιγμή που μιλάμε, καταρτίζουν. Οι κατάλογοι και αν είναι δυνατόν, ακόμα και απόψε το βράδυ, θα πρέπει να φύγουν για να πάνε στο νησί τη Ρόδου. Να σα πω όμω ότι η κατάσταση για να ομαλοποιηθεί στον νησί, ακόμα και αν ξεκινήσουν αύριο το πρωί οι μεταγωγέ. Είναι ε, τέτοιο ο αριθμό των μεταναστών που υπάρχουν στο νησί που δεν πρόκειται να ομαλοποιηθεί η κατάσταση αν δεν περάσουν τουλάχιστον 10 ημέρε. Και προσέξτε, σα λέω 10 ημέρε και δεν υπολογίζουν μέσα σε αυτέ το ενδεχόμενο τι επόμενε ημέρε να έχουμε και νέε ροέ και νέε μεταναστέ. Να κάνουν δηλαδή, και νέε καραβιέ δηλαδή. Ακριβώ. Ακριβώς. Οι πρώτοι λοιπόν που θα μεταχθούν από το νησί θα πάνε σε διαβατά Μαλα... μαλακάσα. Ε, και επίση να σα πω ότι η καταγραφή του δεν έχει γίνει ακόμα. Τι θέλω να πω. Ε, έχουν δώσει τα πρώτα στοιχεία του στο λιμενικό, όταν έφτασαν δηλαδή στο νησί. Όμω ε, αυτοί οι εκατοντάδε που βλέπετε να κοιμούνται στα χαρτόκουτα, να βρίσκονται στι πλατείε, στα πάρκα, στα σκαλοπάτια από τα κτίρια τη Ρόδου, ε, στα πάρκα, όπω είπε λίγο νωρίτερα ο πρόεδρο των συνδικαλιστών του αστυνομικού του νησιού, δεν έχουν ακόμα περάσει την επίσημη διαδικασία ταυτοποίηση και καταγραφή. Αυτό θα γίνει, η επίσημη δηλαδή διαδικασία του, όταν θα μεταχθούν στο κέντρο φιλοξενία, είτε πρόκειται για κάποιο άλλο νησί, είτε πρόκειται για την Αττική. Αυτό λοιπόν σημαίνει ότι αυτή τη στιγμή για όλου αυτού του παράτυπου μετανάστε που υπάρχουν στο νησί, τα στοιχεία που έχουν στα χέρια του οι ελληνικέ αρχέ είναι ένα όνομα και ένα επίθετο το οποίο οι ίδιοι έχουν δηλώσει στου λιμενικού. Μάλιστα, μια κατάσταση που δεν φαίνεται να επιλύεται άμεσα τις επόμενες μέρες. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Μίνα Καραμήτρου.